Η απογοήτευση των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών οδηγεί τους ψηφοφόρους σε αντισυστημικά αφηγήματα. Το ερώτημα ήταν αν σας ανησυχεί η αναμενόμενη άνοδος των ακροδεξιών ευρωσκεπτιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Να μας απαντήσει η κυρία Ταβουλάρη. Είναι λογικό καταρχήν να υπάρχει αμφισβήτηση και δυσαρέσκεια από τα λαϊκά στρώματα για τους εργαζόμενους της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής. Που ούτως ή άλλως προέρχεται από την κατεύθυνση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα γενοφάσκια της θα λέγαμε, και μάλιστα με την ψήφο όλων των δυνάμεων και συντηρητικών νεοφιλελεύθερων και των λεγόμενων προοδευτικών, το 90% των μέτρων, ας μην ξεχνάμε ότι το έχουν ψηφίσει όλοι μαζί και αυτό είναι με στοιχεία δικά τους που έχουν βγει. Και είναι λογικό να υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, με στοιχεία που βγήκαν τώρα, αυτό το μεγάλο ποσοστό της αμφισβήτησης. Εμείς λέμε καταρχήν ότι αυτή η δυσαρέσκεια πρέπει να μεταφραστεί σε αγώνα ταξικό από τους εργαζόμενους, που ταξικός αγώνας σημαίνει αγώνας με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες και τη δική τους ζωή και σε μετοπική σύγκρουση με τις δυνάμεις αυτές που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ σήμερα, να μην διοχετευτεί προφανώς στην ακροδεξιά που έτσι κι αλλιώς υπηρετεί αυτό το σύστημα και είναι το ακόμα πιο βάρβαρο χέρι του θα λέγαμε. Και βέβαια η ενίσχυση της ακροδεξιάς και των φασιστικών αντιλήψεων επιδιώκεται και από όλους τους υπόλοιπους, γιατί μαζί τους στηρίζουν και μαζί μίλησαν και προχθές για σιδηρούν παραπέτασμα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Επομένως, ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενίσχυση των επαναστατικών κομμουνιστικών κομμάτων, της γραμμής του ταξικού αγώνα σε όλη την Ευρώπη. Επόμενο ερώτημα, οι νέοι και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου που δοκιμάστηκαν σκληρά την οικονομική και την προσφυγική κρίση, εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Ποιο είναι το μήνυμα που θα στέλνατε στους νέους? Οι νέοι καταρχήν δεν πρέπει να δεχτούν να είναι αναλώσιμο υλικό με βάση και τις κατευθύνσεις που έχει δώσει όλες αυτές τις δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους μισθούς, για τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, τα 11 ώρα την ημέρα και οι 12 συνεχείς μέρες δουλειάς είναι θεσμοθετημένα, υλοποιούνται και από τις αστικές κυβερνήσεις σε κάθε χώρα ανάλογα. Το ότι ένας Δανός σήμερα που είναι 18 ετών νέος εργαζόμενος θα πάρει σύνταξη στα 70 και στα 72 είναι η προοπτική του. Αυτό θέλουν. Επομένως, οι νέοι άνθρωποι, επειδή είναι και αυτοί που ιδιαίτερα τώρα μπαίνουν σε ένα εργασιακό καθεστώς γαλέρας που έχει συνδιαμορφωθεί όλα τα τελευταία χρόνια, πρέπει να είναι και αυτοί που θα πρωτοστατήσουν μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους αυτή η κατάσταση να ανατραπεί ολοκληρωτικά. Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να ανακτήσουν όλα αυτά τα χαμένα της περίοδου της κρίσης και να αντιταχθούν στην περίφημη ανάκαμψη, ανάπτυξη και τις επενδύσεις που ακριβώς πάνω σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα και την μετακίνηση από εδώ και από εκεί των νέων ανθρώπων για να βρουν ένα μεροκάματο, γιατί και αυτό είναι αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ζουν από εδώ και πέρα. Επομένως, εκεί πρέπει να σταθούν οι νέοι άνθρωποι, να αντιδράσουν και το κάλεσμα των 25 κομμουνιστικών νεολαίων της Ευρώπης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, νομίζουμε ότι είναι ένα κάλεσμα που πρέπει όλοι οι νέοι να το μελετήσουν. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να παίξει ρόλο στην απόφαση των πολιτών σε σχέση με την κάλπη των ευρωεκλογών? Εμείς έχουμε πει ως Κομμουνιστικό Κόμμα από την αρχή ότι το κριτήριο ψήφου πρέπει να είναι ενιαίο σε όλες τις κάλπες. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί έτσι κι αλλιώς ενιαία είναι και η πολιτική και η αντίληψη και του ίδιου του αντιπάλου. Για μας ο αντίπαλος για τους εργαζόμενους. Γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί παρέα. Δυστυχώς, δύο κόσμοι είμαστε. Από τη μια πλευρά είναι αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία και τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους, τον πλούτο, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες και τα πολιτικά τους επιτελεία. Και από την άλλη πλευρά είναι ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι. Τα πολιτικά επιτελεία αυτά συγκροτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια συμμαχία με τέτοιο χαρακτήρα, παίρνει αποφάσεις κατευθύνσεις, υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πείρα πώς αυτά έχουν υλοποιηθεί από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες τις δυνάμεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και με συνεργασίες, και κατεβαίνουν μέχρι και στην περιφέρεια και στους Δήμους. Επομένως, με αυτό το ενιαίο κριτήριο, εμείς καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί και να δώσει και την ψήφο του, και πολύ περισσότερο στο κριτήριό του μέσα πρέπει να είναι οι ανάγκες του σήμερα και οι δυνατότητες στη βάση του παραγόμενου πλούτου που περνάει από τη δουλειά των ανθρώπων να ικανοποιηθούν. Και σε αυτό δεν πρέπει να κάνει κανένας εργαζόμενος, κανένας άνθρωπος της βιοπάλης πίσω.
είστε υποψήφοι για την Ευρωβουλή. Σε περίπτωση που εκλεγείτε, σε ποια επιτροπή του Κοινοβουλίου θα θέλατε να ενταχθείτε και ποια θεματική θα ήταν η προτεραιότητά σας? Ξεκινάμε με την κυρία Ταβουλάρη. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε μια πιο συνολική αντίληψη στο κόμμα μας. Όποιος εκλεγεί εκεί, όπως και το προηγούμενο διάστημα, οι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ευρωβουλή, οι δύο ευρωβουλευτές μας, έβαζαν τα ζητήματα σταθερά, με πείσμα και με επιμονή, που αφορούν τους εργαζόμενους, για χίλια δύο ζητήματα που αφορούν τη ζωή των εργαζομένων. Από τα εργασιακά, από τα ωράρια εργασίας, από το τι γίνεται με τις συλλογικές συμβάσεις, από το τι γίνεται με τα εργατικά ατυχήματα, από το τι γίνεται με τους μετανάστες και τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες που πηγαίνουν. Από το τι γίνεται ακόμα και με τις συνθήκες ζωής, για το πόσο ασφαλείς είναι οι άνθρωποι εκεί που ζουν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ζήσαμε καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές, και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε ότι υπάρχει το κριτήριο κόστους-οφέλους για το αν θα κάνουμε αντιπλημμυρικά και άλλα τέτοια έργα. Επομένως, για όλα αυτά τα ζητήματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα με τους εκπροσώπους του θα είναι μπροστά και θα παλεύει μαζί με τους εργαζόμενους για την ικανοποίηση των αναγκών τους, για να σταθεί ένα μέτωπο ικανό που θα αντιπαλέψει και θα βάλει εμπόδια στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική που ούτως ή άλλως θα την έχουμε μπροστά μας. Ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει σε λίγες μέρες πρέπει να έχει στο μυαλό του τα εξής. Πρέπει να έχει στο μυαλό του τις εκατοντάδες απολύσεις, ακόμα και εγγύων γυναικών, που τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν δικαιολογήσει. Πρέπει να έχει στο μυαλό του τον απεργοκτόνο νόμο της Αξιόγλου, τον νόμο Βρούτσι Αξιόγλου για τις συμβάσεις και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, όπως και όταν βολεύει την οικονομία την καπιταλιστική. Πρέπει να έχει στο μυαλό του το χάρισμα των φόρων στο μεγάλο κεφάλαιο και στους εφοπλιστές και τη φοροαφέμαξη του λαού. Πρέπει να έχει στο μυαλό του τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που πνίγονται στο Αιγαίο, θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και θύματα ταυτόχρονα της συνθήκης του Δουβλίνου και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που εκεί έχουν συμβάλει, το ξαναλέμε, όλα τα κόμματα και οι δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο του σήμερα, τον έχουν φέρει μέχρι εδώ, εκτός από το ΚΚΕ που τα αντιμετώπισε και τα αντιμετωπίζει στεναρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να εξανθρωπιστεί, δεν πρόκειται να γίνει πιο φιλολαϊκό. Ψίχουλα θα ρίχνουν στον κόσμο όποτε και όταν τους βολεύει, και αυτά τα ψίχουλα θα τα παίρνουν πίσω, όπως καλή ώρα έγινε στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, που πάλι θα κάνει και αυτή τον κύκλο της. Αυτά τα κριτήρια να έχουν στο μυαλό τους οι εργαζόμενοι, να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα, και όπως κάναμε και όλο αυτό το διάστημα, έτσι και τώρα, να ανέβουν οι αγώνες, η διεκδίκηση, με την προοπτική της ανατροπής αυτού του συστήματος για οριστικά.